κινητοποίησης σας, ένιωθε ντροπή και σας καλεί να αφήσετε τους εγωισμούς και τις προσωπικές ατζέντες. Διαβάζοντας αυτήν την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου, επί της ουσίας, είναι ως αν να θεωρεί κάποιος δεδομένων ότι υποκινείστε από εγωισμόν και προσωπικές ατζέντες. Θέλετε να σχολιάσετε? Για να είμαι ειλικρινής, τώρα τη βλέπω μπροστά μου στο κινητό μου. Τη διαβάσατε ολόκληρη? Ναι, ναι, έτσι, ναι. Τη δεστέριξα σας... μια ματιά. Ναι. Δεν θα ήθελαμε να σχολιάσουμε την δήλωση του Αρχιεπισκόπου. Σεβόμενοι βεβαίως το σχήμα, ο καθένας νομίζω μπορεί να κρίνει. Απλώς εκείνον το οποίο θα μπορούμε να πούμε στον Μακαριότατο είναι ότι δεν έχουμε καμία ατζέντα. Η ατζέντα μας εμάς είναι η εκπαίδευση και η παιδεία του τόπου. Μια στιγμή, κύριε Σοκράτης, πώς μπορεί να κατέληξε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας σε αυτόν το συμπέρασμα? Είναι βάλω... προσωπική του άποψη, τον πληροφόρησαν κάποιοι αλλιώς? Δηλαδή... Θα σας βάλω ακόμα μια παράμετρο στην εξίσωση, κυρία Ξοφίδου. Είναι άξιον απορίας. Χθες, η ώρα 12, είχε κληθεί στην Αρχιεπισκοπή ο Σύνδεσμος Θεολόγων της Μέσης Εκπαίδευσης. Ναι, είχαμε μια δημοσίευση ότι τα βρήκαν οι θεολόγοι. Και είχαμε διαβουλευτεί με το Σύνδεσμο ότι προτού παν θα μεταφέρουν τις θέσεις των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, να τον πληροφορήσουν, γιατί θεωρούμε ότι είναι παραπληροφορημένος. Ποιος τον παραπληροφορεί, τον Μακαριότατο? Δεν ξέρω, αγαπητή μου Κατερίνα, όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Σίγουρα είναι λυπηρές αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή, όπως και να τις δει κάποιος, το λιγότερο είναι λυπηρές. Σεβόμαστε το σχήμα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όμως, ένα δεύτερο, είναι δυνατό, αγαπητή μου κυρία Χριστοφίδου, 5.000 εκπαιδευτικοί να κατέβηγαν για τις προσωπικές ατζέντες την Παρασκευή έξω από το Υπουργείο Παιδείας, τόσο μπορούμε να υποτιμήσουμε την κρίση αυτών των ανθρώπων? Είναι ένα ερώτημα και παραλαμβάνω και εγώ, όπως το έχει πει και ο φίλος, το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Να κρίνουν αν πραγματικά είμαστε τόσο αντιδημοκρατικοί, αν πραγματικά οι απόψεις μας είναι τόσο ετσιθελικές, αν προσπαθούμε να επιβάλλουμε πράγματα ή αν τελικά είναι το αντίστροφο που συμβαίνει. Αν τελικά κάποια πράγματα μας επιβλήθηκαν, εμείς δείξαμε και πήραμε πρωτοβουλία, κυρία Χριστοφίδου, και χθες καλέσαμε τον Υπουργό να έρθει και ήρθε προς τιμή του και το χαιρετήσαμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι στο διάλογο να υπάρχει διάθεση. Και χθες είδαμε ότι δεν υπάρχει διάθεση. Ούτε μίνιμουμ προοπτική συνεννόηση, κυρία Χριστοφίδου. Και αυτό είναι λυπηρό. Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, κύριε Φυλακτού, και εδώ, όταν τα είπατε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Χαμπιαούρη, ότι θέμα να αποσυρθεί ή να κάνουν πίσω από η λυμμένη υπουργική απόφαση δεν τίθεται. Άρα, τι είναι εκείνο που επιδιώξατε χθες και ποια είναι εκείνη η ελπίδα που τυνάχθηκε στον αέρα? Ξέρετε, χθες καλό το κλίμα. Εντάξει, το κλίμα ήταν πολύ καλό. Ωραία. Νομίζω είδατε ότι τον υποδεχτήκαμε και τον Υπουργό και τη Γενική Διευθύντρια. Άρα απλά συμφωνήσετε ότι διαφωνείτε? Κοιτάξτε. Και μπαίνει στον αυτόματο η δημόσια παιδεία. Πιστεύαμε ότι χθες θα μπορούσε να μείνει η χαραμάδα του διαλόγου ανοιχτή. Έκλεισε. Και η χαραμάδα του διαλόγου, κυρία Χριστοφίδου, έκλεισε από τα πρώτα 5 λεπτά. Δηλαδή, όταν ο Γιάννος καλωσόρισε τον Υπουργό. Στη συνέχεια, εγώ αναφέρθηκα λίγο στο θεσμικό διάλογο που δεν έγινε. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε και είπε ότι κοιτάξτε, τα μέτρα δεν πρόκειται να πάνε πίσω. Αυτά είναι και προχωρούμε παρακάτω. Άρα ήρθε να σας πει αυτό που σας είπε και εδώ? Ναι, εκεί όμως εμείς πραγματικά πήραμε την πρωτοβουλία και του είπαμε, ξέρεις, εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη σύγκρουση και είμαστε εδώ και θα σας πούμε κάποια πράγματα για το πώς μπορούμε να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές και το σημαντικό να αποκλιμακώσουμε την κρίση από την εκπαίδευση και να βρούμε λύσεις. Και ήταν σε αυτό το σημείο, κυρία Χριστοφίδου, όπου είπαμε στον Υπουργό ότι ένας οικονομικός εξορθολογισμός τύπου fast food δεν μπορεί να επικρατήσει στην εκπαίδευση, θα είναι προβληματικός, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα πέραν του ότι δεν ή έγινε διάλογος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές που εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις υιοθέτησε. Και έτσι αυτός ο εξορθολογισμός, ο οποίος πρέπει να πούμε μια μικρή λεπτομέρεια εδώ, η εξοικονόμηση που θα γίνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων που ετσιθελικά αποφασίστηκαν, είναι γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το διασταυρώσαμε και εκεί με τη Γενική Διευθύντρια. Τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, τι ποσοστών του συνολικού είναι προϋπολογισμού είναι? Είναι περίπου το 0,6% του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.
Άρα αυτό το 0,6% εμείς είπαμε στον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, αυτόν τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών που θέλουμε και εμείς να κάνουμε και να καθίσουμε να κάνουμε ένα διάλογο μέχρι τον Δεκέμβρη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γενάρη μέχρι Μάρτιο εσείς θα πάτε στο Υπουργείο Οικονομικό και ο εξορθολογισμός διαβεβαιώστε και πηγαίνετε στην κυβέρνηση και πέστε τους ότι θα γίνει τον Σεπτέμβρη του 19, θα είναι εξορθολογισμός, θα γίνει κάποιο είδους εξορθολογισμός που θα συμφωνήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνετε, αλλά σας διαβεβαιώνουμε την ίδια ώρα ότι εμείς έχουμε την προθυμία να καθίσουμε τώρα μαζί σας για να δούμε φέτος πώς ξεπερνούμε τις όποιες δυσκολίες αποδεδειγμένα έχετε. Και μάλιστα προχωρήσαμε και είναι εδώ που αναφερθήκαμε και θα τα πει και ο Γιάννος, που υπερβήκαμε και λίγο, πήραμε πρωτοβουλίες ως ηγεσίες και είπαμε, εισηγηθήκαμε και κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Βάλατε νερό στο κρασί σας, εννοείται για κάποια άλλα τα ζητήματα. Τα οποία θέλαμε να του δείξουμε ότι μπορούμε φέτος να λύσουμε το πρόβλημα και του χρόνου ναι, με μια περίοδο να γίνει ο εξορθολογισμός. Βρήκαμε τείχο μπροστά μας, κυρία Χριστοφίδου. Κυρία Χριστοφίδου, αν μπορώ να συμπληρώσω δύο πράγματα. Για να αντιληφθείτε αυτό που λέμε καλή διάθεση και πόσο προσπαθήσαμε, πράγματι βάλαμε κάτω 2-3 σενάρια. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν η εξουσιοδότηση που είχαμε από τα κεντρικά διοικητικά μας συμβούλια. Δηλαδή, είχαμε υπερβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, παρόλο που ο φίλος τα απέφυγε, επειδή πρέπει να έχουμε μια έντιμη σχέση και με την κοινωνία για να κατανοεί τι γίνεται, βάλαμε κάτω ακόμα και θέμα παγωποίησης αυτών των μέτρων. Και όλα αυτά τη στιγμή, κυρία Χριστοφίδου, που η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ανακοινώσει μεταθέσεις στη βάση αυτών των μέτρων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει και δεύτερο τετελεσμένο, χωρίς να φταίει βέβαια η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, γιατί αυτές είναι οδηγίες της αρμόδιας αρχής, του Υπουργείου Παιδείας. Άρα λοιπόν, για ποιο χρόνο μιλά ο Υπουργός να γίνει διάλογος? Και επίσης, εμείς βάλαμε και χρονοδιαγράμματα. Χθες είπαμε ενδεχομένως αυτός ο διάλογος που λέτε να γίνει σε 4-5 μέρες. Βάλαμε και το πλαίσιο για να φαίνεται ότι κάτι θα είναι σε ένα χρόνο ατέρμονα, ο οποίος ακριβώς θα παραπέμπει ενδεχομένως σε μια προσπάθεια δική μας ότι θέλουμε να μπλοκάρουμε ή θέλουμε να μην προχωρήσουν πράγματα. Εμείς μιλήσαμε για 4-5 μέρες. Άρα, αυτό που πλέον απομένει είναι να δούμε μια πρωτοβουλία. Θέλω να σας πω ότι όπως έχω πληροφορηθεί τώρα από κόμματα και συγκεκριμένα με έχουν πληροφορήσει και από τη Συμμαχία Πολιτών ότι ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση. Ζήτησαν σύγκληση Συμβουλίου Έτσι. Αρχηγών ο κ. Γιώργος Δηλίκας με επιστολή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να γίνει μια παρέμβαση στην παιδεία. Πάντως όλα αυτά που λέτε για έτσι θελικές αποφάσεις και αντιδημοκρατικές. Στις δηλώσεις του χθες ο Υπουργός Παιδείας ζήτησα, πρέπει να σας πω, και παρουσία του Υπουργείου Παιδείας για αυτή τη συζήτηση. Θέλετε να το δούμε το ρεπορτάζ μαζί για να ξέρουμε. Για να δούμε τις αντιφάσεις που έχουν οι δηλώσεις. Λοιπόν, θέλω να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι και οι δηλώσεις των εμπλεκομένων. Είναι σημαντικό και βλέπετε, είναι και το τηλέφωνο. Είμαστε εκπομπή που δεν δίνουμε μόνο λόγο μόνο σε όσους έχουν μίαν εξουσία, αλλά και στον απλών εκπαιδευτικών, αν θέλετε, ή στον απλών πολίτη. Αν θέλετε να παρέμβετε στη συζήτηση, τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι ανοιχτά. Βλέπουμε το ρεπορτάζ και να πάρουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαρούρης ναι μεν παρευρέθηκε μετά την πρόσκληση των εκπαιδευτικών